Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, γεια σας ρε παιδιά, καλησπέρα, τι κάνετε, χαρούμενο το νέο έτος ρε Δημήτρη. Καλή χρονιά σε όλους. Πω, 2022. Κοίτα πόσο γρήγορα έτσι, πάει το 21, πέταξε. Πέρασε και δεν ακούμπησε, δεν θα το έλεγα. Φαντάζεσαι τώρα κάποιος να βλέπει πρώτη εκπομπή το Fit Me Up by Fila. Και να του πάει χρονιά σούπερ. Εντάξει, νομίζω μόνο σούπερ μπορεί να πάει άμα βλέπει Fit Me Up. Φαντάζεσαι τώρα να σας πάει. Παρακαλώ. Φαντάζεσαι τώρα να κατηγορηθούμε. Όλα χάλια, ξέρεις. Τι κάνετε, ρε παιδιά, πώς τα περάσατε, φάγατε, διασκεδάσατε, ήπιατε, περάσατε ωραία, ακούσατε μουσική, όλα αυτά τα ωραία. Εγώ σίγουρα έφαγα, εντάξει, όπως φαντάζομαι ότι θα φάγανε οι περισσότεροι. Φαντάζομαι και εσύ έφαγες τη σκοτωμού. Του σκοτωμού. Του σκοτωμού. Καλά, έπεσα με τα μούτρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Fit Me Up by Fila, στο νέο αυτό έτος. Είμαι η Γεωργία Κουτσοκώστα. Δημήτρης Ρέσος. Το 2022 πλέον, παιδιά, Fit Me Up by Fila. Φυσικά στην παρέα μας έχουμε τη Fila. Είναι το cult brand που υπάρχει από το 1911. Είναι το διασημότερο ιταλικό streetwear brand. Είναι ένα brand που το χρησιμοποιούν όχι μόνο πάρα πολύ καταξιωμένοι αθλητές, αλλά και πάρα πολύ fashion opinion leaders, πάρα πολύ celebrities τόσο του εξωτερικού όσο και του της Ελλάδος. Έχουμε δει Emily Ratajkowski, έχουμε δει Ριάννα, έχουμε δει Κόνη Μεταξά, Βλόσπα. Πάρα πολλούς celebrities να τα προτιμούν όχι μόνο για την καθημερινότητα αλλά και για τις δημόσιες εμφανίσεις τους. Έτσι και εμείς ερχόμαστε και φοράμε Fila γιατί νιώθουμε και iconic everywhere. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το συνολάκι. Εγώ δεν το είχα φτιάξει. Εννοείται. Εντάξει. Εγώ το είχα φτιάξει. Συμβουλές πάντα από Τζο, εντάξει, το πώς θα πάει το συνολάκι. Λοιπόν, λευκό παπουτσάκι, λευκή καλτσούλα, λευκό μπλουζάκι και με κόκκινο. Πάρε εδώ, σας παρακαλώ. Κόκκινη λεπτομέρεια. Και κόκκινο κάτω. Και κόκκινο παντελόν. Γιατί αλλιώς δεν θα τα έβλεπα να τα συνδυάσω, οπότε. Τέλεια. Άμα θέλετε συμβουλές, αγόρια, στείλτε σε μένα. Τζο, κατευθείαν. Λοιπόν, super. Πάμε στα θέματά μας, γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν ξεφύγει και να θέλουν να επανέλθουν και να μην ξέρουν πώς. Κάποιοι, αν όχι όλοι, μέσα στα Χριστούγεννα. Εγώ ξέφυγα και έχασα 1,5 κιλό, θα το ξαναπώ. Αναρωτιέμαι πώς έχασες 1,5 κιλό, εσύ ενώ ξέφυγες. Πραγματικά. Έτρωγα ακόμα σοκολάτα για πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και έτσι θα χάσεις 1,5 κιλό. Ψέματα. Δεν την πιστεύει κανένα. Εγώ σου έχω πει το αλμυρό είναι καταναγκαστική. Κατανάλωση για μένα. Ενώ το γλυκό, μόνο απόλαυση. Θέλω μόνο γλυκό στη ζωή μου. Δεν με νοιάζει, δώσε μου. Και χάνεις και κιλά, οπότε ναι, συνέχισε το έτσι. Άστο, ό,τι λέμε εδώ δεν είναι παιδιά, δεν είναι για τον Τζο. Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα μας. Φύγαμε. Τι θέμα έχουμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το βόλεϊ, γιατί συνήθως λέμε για. Ομαδικό. Παίζεις για τη φανέλα. Έλα, πάμε. Γιατί συνήθως λέμε για ατομικά αθλήματα ή τέλος πάντων κάποια σπόροι, δραστηριότητες που δεν μπορείς να κάνεις εκτός. Μπράβο, τέλεια. Αν δεν είσαι σε κάποια ομάδα ή κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, εκτός από το βόλεϊ, υπάρχει προφανώς και το beach volley που υπάρχουν και κλειστοί χώροι. Οπότε παρόλο που είναι χειμώνας, μπορείς να κάνεις και τώρα. Συνδυάζεις. Α, γελάω πάρα πολύ. Γιατί? Γιατί θυμήθηκα κάτι πολύ. Οχ, δώσε. Λοιπόν. Γράφτηκα beach volley κάποτε. Οκ. Okay. Καλή πέρα από το κουνούπι, πολύ κουνούπι, αλλά δεν πειράζει, υπάρχουν και τα σπρέι. Ασχετό τελείως, ναι. Λοιπόν, ήταν εκεί πέρα, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Mm-hmm. Γράφτηκα beach volley. Ωραία. Ξεκινάω τα μαθήματα, έχω περάσει από όλα τα αθλήματα, ρε παιδί μου. Ξεκινάω τα μαθήματα. Μας έβαλε να κάνουμε ασκήσεις και δεν ήξερα τους κανόνες του volley. Εντάξει, δεν είναι Άκου. Θεωρούταν λίγο αυτονόητο ότι γνωρίζεις γιατί πηγαίνεις μπροστά στο φιλέ, γιατί κάθεσαι πίσω στο φιλέ. Γιατί, ναι. Άμα δεν έχεις κάνει το 1-2-3 δεν το ήξερα στις παλιές. Ναι, λογικό κι αυτό. Όχι, εγώ σε καταλαβαίνω, εντάξει. Okay. Είναι τις φορές που συμφωνούμε. Ναι, okay, περίμενα να έχω κάτι να κάνω. Κατευθείαν. Ότι δεν ήξερες κλπ. Όχι, εντάξει. Οπότε προφανώς πας και μαθαίνεις beach volley όπως μαθαίνεις οποιοδήποτε άλλο άθλημα γιατί. Προφανώς δεν θα ήξερε. Σκέψου και εγώ στη σχολή όταν ξεκίνησα και μαθαίναμε βόλεϊ, δεν ήξερα ότι γυρνάνε οι παίκτες από όλες τις θέσεις. Πώς λέγεται αυτό, Μανσέτα. Α, ακόμα δεν έμαθες όμως. Μανσέτα. Μάλλον τώρα απλά μου διέφευγε η λέξη. Α. Δεν ήταν μέσα στο κεφάλι. Πήγες τελικά στο beach volley, δεν έφυγες επειδή δεν ήξερες τους κανόνες. Πήγα, έφυγα γιατί ήταν πανάκριβο. Άλλο αυτό. Οπότε, αν θέλετε να κάνετε beach volley, καταλαβαίνετε ότι το πράγμα είναι λίγο. Όχι, υπάρχουν και πιο οικονομικά. Εγώ είχα πάει σε έναν όμιλο ο οποίος πραγματικά για μια μισή ώρα δεν υπάρχουν και κλειστοί χώροι, υπάρχουν και ανοιχτοί χώροι, οπότε μπορείς να κάνεις όπου θέλεις. Και αντίστοιχα υπάρχουν και ομάδες volley κανονικά. Όπου συνδυάζει εντάξει προφανώς πολύ καλά αντανακλαστικά, πάρα πολύ καλή εκρηκτικότητα και πάρα πολύ γιατί είσαι όλη την ώρα σε κίνηση. Οπότε έχει και πάρα πολλά ωφέλη εκτός από ότι είναι ένα πολύ fun sport και στο σώμα σου τελικά. Να σου πω κάτι. Είναι φανταστικό που έχει την άμμο και μπορείς να κάνεις ό,τι κίνηση θέλει. Να κυκλάρεις κάτω, να πέσει με τα μούτρα, να κάνεις αυτό το θεαματικό. Ότι έλα να κάνω μαμισέτα και να πέσει με τα μούτρα κάτω. Ναι. Να παίξεις για τη φανέλα, ρε παιδί μου.
Και εγώ προτιμώ σίγουρα το beach volley από το volley. Απλά μου αρέσει πιο πολύ, νομίζω ότι μου ταιριάζει. Το beach volley σίγουρα. Και το volley είναι πολύ ωραίο, αλλά και αυτό έχει πολύ δύσκολες θέσεις και είναι λίγο περίεργο σαν άθλημα. Ενώ το beach volley είναι πολύ πιο άνετο. Θέλεις το καλοκαίρι να κλείσουμε beach volley. Άνετα. Θα... Για πλάκα κάνω εγώ τέτοια. Θα με πάρει την ομάδα σου. Ναι, καλύτερα να παίξουμε αντίπαλοι. Θα με πάρει την ομάδα σου. Εννοείται. Έλα, λέγε! Φύγαμε. Ωραία, έχουμε κάτι άλλο να πούμε για το beach volley. Όχι, είμαστε οκ. Μόνο ότι είναι τέλειο. Και φύγαμε. Ναι, ότι είναι τέλειο και να το δοκιμάσουμε. Ωραία, και. Το καλοκαίρι, για το βόλεϊ μιλάμε, όχι για το beach volley. Εντάξει, αλλά υπάρχει και το beach volley. Εννοείται. Ίδιο ωφέλη έχουν πάνω κάτω. Θεωρώ όμως κιόλας ότι το beach volley που έχει διαφορετικό κραδασμό κάτω στο έδαφος έχει και μια καλύτερη αντίσταση στα πόδια. Μπράβο, παίζει πολύ ρόλο ότι επειδή είσαι στην άμμο. Όπω το 2022 με βρίσκει τόσο διαβασμένη. Πραγματικά έχει πάρει πολλά από αυτήν την εκπομπή τελικά. Εντάξει, το 2021 ήταν ένα χρόνο εξέλιξη. Προσαρμογή. Τώρα θα το αποδείξω. Ήθελε το χρόνο σου. Έφαγε τα γλυκά σου, ηρέμησε και είμαστε έτοιμοι. Στάνιαρα. Λοιπόν, φύγαμε σε break. Ήθελε να πει κάτι. Όχι, φύγαμε. Εντάξει, φύγαμε σε break και επανερχόμαστε, παρακαλώ. Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, Fit Me Up by Fila, εδώ που θα σου δώσουμε διατροφικές συμβουλές. Και εννοείται, μετά τις γιορτές, χρειαζόμαστε όλοι κάποιες συμβουλές. Λίγο να συνέλθουμε από αυτό το που έγινε με τα γεύματα. Εντάξει, ακούω, μην το λες πολύ βαριά. Θα συνέλθουμε στο άψες βίσε. Δεν έγινε τίποτα που φάγαμε 150.000 μελομακάρονα και 3.000 κουραμπιέδες. Και μόνο γλυκά, εσύ. Δεν με τον κορμό, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Τίποτα. Δεν θα επανέλθουμε. Έγινε κανένα πρόβλημα, το απολαύσαμε. Είπαμε αχαλάλι μας και τώρα θα ξαναμπούμε στην πράξη. Νομίζω όλοι το χρειάζονται. Μια συστόση, εντάξει, πρέπει να ξεφεύγεις, δεν γίνεται αλλιώς. Αναγιά σου, πρώτη φορά έχεις τα λόγια μου. Κοίτα να δεις, είδες πόσο μας βρίσκει η νεφανιά. Μία στις πόσες. Να συμφωνούμε. Μία στις πόσες, άντε μία στις 7. Να μην το ξεφτιλίζεις τελείως. Ωραία, όχι μία στις 360. Όχι, αλλά μπορείς να ξεφύγεις λίγο μία φορά την εβδομάδα. Τώρα τα γιορτινά τραπέζια σίγουρα. Όχι, τα γιορτινά τραπέζια ήταν υπέροχα. Σε έκανα να μην μπορείς να πιεις άλλο κρασί. Τι ωραίο είναι. Και να μην μπορείς να φας άλλο, εκτός από όταν τρως το γλυκό που ξέρεις. Πάντα έχει μια άλλη θέση μέσα στο στομάχι. Καλά, εννοείται πάντα υπάρχει χώρος για γλυκό. Ναι. Είναι άλυθε. Είναι εδώ στην καρδιά από κάτω. Από κάτω ακριβώ. Στην καρδιά να σου ζεσταίνει το καρδούλι σου το γλυκό. Πόσο σωστά τα λες. Και να δεις φέτος πώς συμφωνούμε. Είδες, σου αγγίζω το συνέστημα. Πραγματικά. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, οπότε εγώ θα σου δώσω συμβουλές για να μείνεις σε αυτό το φούσκωμα μετά από πολλά φαγητά, μετά από πολύ βαριά γεύματα. Οπότε τι έχω να σου προτείνω. Να κάνω μια ερώτηση. Εννοείται. Λειτουργεί γενικά για κατακράτηση αυτό που θα μας πεις. Για κατακράτηση. Εντάξει, ναι. Λίγο ξεπρίξιμο. Ουσιαστικά τι γίνεται. Έχουμε πάρα πολλές τροφές οι οποίες βοηθούν στο. Να κάνει πιο εύκολα το σώμα σου την πέψη. Οπότε, για παράδειγμα, το κεφίρ που έχεις πιει ποτέ. Ναι, το περίμενα αυτό. Κοίτα, ούτε εμένα μου αρέσει πάρα πολύ εδώ που τα λέμε. Yeah. Αλλά, ναι, αλλά υπάρχουν και με γεύσεις, φράουλα, μπανάνα. Πρώτον, υπάρχουν με γεύσεις. Δεύτερον, μπορεί. Και αυτά χάλια είναι. Δεν έχω δοκιμάσει, να σου πω την αλήθεια. Το κανονικό το πίνω μεν, αλλά εντάξει, δεν το προτιμώ. Προτιμώ π.χ. το γιαούρτι. Απλά στο φούσκωμα βοηθάει πιο πολύ το κεφίρ. Π.χ. χειρότερο από όλα είναι το γάλα που σου. Προκαλήσεις και φούσκωμα. Λίγο καλύτερο είναι το γιαούρτι, ίσως το κεφίρ είναι το καλύτερο από όλα που θα μπορούσες να βάλεις στη διατροφή σου για να έχεις αυτό το ξεφούσκωμα. Αλλά μπορείς να το βάλεις σε σμούθι. Να σου πω κάτι. Που φεύγει τόσο η γεύση του και βάζεις άλλα πράγματα που έχουν γεύση. Βέβαια, εμένα δεν μου αρέσει και η υφή του κεφίρ. Οκ, okay, είναι σαν παγωμένο γιαούρτι κάπως. Ναι, εντάξει. Να σου πω κάτι όμως. Εμένα μου αρέσει το γάλα, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο του σε φουσκώνει. Να λες ήδη φούσκωμα, μάλλον άμα πιεις γάλα δεν θα σε συμφέρει και τόσο. Θα σκάσεις εντελώς. Άκουρε τι θέλω να πω. Δώσε. Άκουρε. Λοιπόν, να κάνουμε άλλη αρχή τώρα το 2022. Έλα, πες. Λίγο πάμε. Λοιπόν, μ' αρέσει γιατί άμα πιεις γάλα, όταν εγώ νιώθω αυτό το αίσθημα ότι φούσκωσα, δεν θέλω μετά να φάω, οπότε αντικαθιστώ ένα γεύμα με γάλα. Ισχύει. Και ένα γάλα, ναι, μπορεί να είναι και ένα πλήρες γεύμα για κάποια άτομα. Ανάλογα. Δηλαδή, ναι, εγώ άμα πιω ένα ποτήρι γάλα, μάλλον δεν το θεωρήσω και πολύ γεύμα. Άμα το συνδυάσω όμως και με κάτι άλλο, ναι, σίγουρα. Και όντως, σε φουσκώνει, σε γεμίζει κατά κάποιο τρόπο. Σε γεμίζει, νιώθεις ένα κορεσμό. Όντως. Το άλλο που έχω να σου πω είναι το τζίντζερ. Αλλιώς πιπερόριζα. Το τζίντζερ. Πιπερόριζα. Ωραία, να φάω τα τελευταία μου κουλουράκια. Τα ginger bread. Όπα, κάτσε. Να ξεφουσκώσω. Μάλλον ούτε με αυτά θα ξεφουσκώσεις. Μπράβο, ιδέες. Για να λύνουμε απορίες. Το ginger bread τυχή δεν θα σε ξεφουσκώσει λογικά, μάλλον θα σε φουσκώσει περισσότερο. Αλλά το ginger σκέτο, οπουδήποτε και να το βάλεις, βοηθάει και αυτό πάρα πολύ στην πέψη και στους σπασμούς του στομάχου, οπότε και αυτό θα σε βοηθήσει. Έφτιαξα πολύ ωραία ginger bread cookies. Και έχω στο σπίτι μου από τα Χριστούγεννα που πήρα ένα σπιτάκι. Ξέρεις τώρα. Ναι. Από ginger μπισκότα. Και φαντάζομαι ότι θα το φας μέχρι τώρα που τελειώνει. Τώρα που τελειώνουν οι γιορτές, λογικά θα. Και μετά θα πω: ο Δημήτρης είπε να φάω πιπερόριζα. Και θα τρως όλο το ginger bread έτσι με τα μούτρα. Μεγάλα. Στα γλυκά. Μεγάλα. Μεγάλα. Ισχυρότερα.
για πάμε. Λοιπόν, το άλλο που έχω να σου πω είναι η μέντα. Και τελευταίο. Μπορείς να βράσεις ουσιαστικά φύλλα, ναι, φύλλα μέντας. Και να τα πεις ερώφημα. Σοκολάτα με γεύση μέντα. Το έχεις ξεφτυλίσει τελείως σήμερα, δεν έχεις κινήσει καθόλου καλά, δεν ξέρω πώς έχει γίνει. Οι γιορτές έχουν πειράξει τα πολλά γλυκά. Ναι, δεν έχουν φύγει. Έχουν φτάσει μέχρι τον εγκέφαλο, η ζάχαρη. Ωραία, για πάμε παρακάτω. Οπότε η μέντα είναι πάρα πολύ. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην πέψη, οπότε σε βοηθάει και στο φούσκωμα. Οπότε, τζίντζερ, μέντα και κεφίρ, εγώ θα σου πρότεινα να τα βάλεις στη διατροφή σου, έστω κάποιες φορές άμα αισθάνεσαι ένα φούσκωμα. Όχι στις μορφές που τα προτείνει η Τζο σε καμία περίπτωση. Οπότε, ναι, προσπαθήστε να το βάλετε. Εγώ εδώ είμαι για τις ατασταλίες μας. Ναι, 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 μπράβο, για να δίνεις επιλογές για να τα αποφεύγουμε. Εντάξει, εγώ είμαι ένας απλός κοινός άνθρωπος. Εσύ ο γυμναστής, παύλα διατροφολόγος εδώ μέσα. Και παύλα περίεργος τύπος. Και παύλα περίεργος. Που λέει όλα αυτά τα περίεργα συνέχεια. Τι λέξη είναι αυτή, Γεωργία, δεν την ξέρω. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία μας έχει ξεκινήσει το πρώτο μας επεισόδιο. Ελπίζω έτσι να πάει και η υπόλοιπη χρονιά, όλη την ώρα να κορυδεύουμε. Να τα βρίσκουμε και να τα βρίσκουμε. Και εν τέλει να συμφωνούμε στο ότι διαφωνούμε. Μπράβο. Τέλεια. Σύμφωνοι. Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε στο τρίτο μέρος αυτής εδώ της εκπομπής. Fit Me Up by Fila για το 2022. Στην παρέα μας όμως φυσικά έχουμε και τη Φίλα. Γιατί χωρίς τη Φίλα δεν γίνεται, γιατί με τη Φίλα νιώθουμε iconic everywhere. Η Φίλα λοιπόν είναι το διασημότερο ιταλικό streetwear brand, για να τη γνωρίσετε κι εσείς λίγο καλύτερα. Υπάρχει από το 1911, είναι ένα cult brand, έχει athleisure attitude, έχει φανταστικό συνδυασμό premium fast forward ποιότητας και στυλ και φυσικά έχει πάρα πολλές συλλογές ρούχων, πάρα πολλές συλλογές παπουτσιών. Εμείς βλέπετε πώς τα έχουμε συνδυάσει εδώ, πάρα πολύ ωραία. Εγώ είμαι μαυρομπλε. Και εντάξει, έχω και ένα παπουτσάκι. Πολύ καλό το παπούτσι. Και λευκό, κόκκινα. Λευκό-κόκκινο. Ο Δημήτρης μας. Mm-hmm. Λοιπόν, φύγαμε. Τι έχουμε, motivational tips. Λοιπόν, όπως είπαμε και για το βόλεϊ, εγώ θα σου πρότεινα να κάνεις και κάποιο ομαδικό άθλημα γενικότερα ή κάποιο ομαδικό μάθημα σε ένα γυμναστήριο. Δηλαδή, συνέχεια λέμε για τα βάρη. Να πω κάτι. Πες. Εμείς που είμαστε ανταγωνιστικοί τύποι. Ναι. Και δεν παίζουμε για τη φανέλα, ρε παιδί μου. Παίζουμε για τη νίκη. Okay. Είναι για μας τα ομαδικά αθλήματα. Ναι, εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, στο ομαδικό μπορείς να πας. Να σου πω ότι πιστεύω. Πες μου. Έλα. Πες το. Πες το και θα σου πω. Θα σου πω. Πιστεύω ότι εμείς οι ανταγωνιστικοί τύποι πάμε την ομάδα ένα βήμα παραπέρα. Αχ, πανάδε μας, αυτά λες. Δεν μπορώ. Μόνο που δεν έχω ομάδα. Λοιπόν, τώρα, υπάρχουν αυτοί στα γκρουπάκια, στα ομαδικά, που πάνε 5 λεπτά, 10 νωρίτερα. Έχουν στάνταρ σποτ δίπλα στο γυμναστή. Κάνουν με υπερβολικό ζήλο τις ασκήσεις. Θέλουν πάντα να είναι πρώτοι, άμα έχει κάποιο χρόνο ή κάποιες επαναλήψεις. Και όχι, κάποιοι σε απογοητεύουν γιατί είναι τόσο μπροστά και τόσο ψηλά. Δεν ξέρω αν είσαι μία από αυτούς που πραγματικά δεν τους στάνεις. Και αυτό βλέπεις, δεν σχολιάζω. Όπου δεν τους στάνεις. Αλλά όντως έχεις ένα πρότυπο συνέχεια που είναι πάντα δίπλα στο γυμναστή και πάντα θέλουν να κάνουν τα πάντα καλύτερα. Και είναι και αυτοί που συνήθως είναι και εντάξει, πιο δυνατοί και σε θέμα σώματος και γενικότερα. Δεν μπορώ να είσαι εσύ όταν τους βλέπεις αυτούς. Ναι, κοίτα, επειδή και εγώ είμαι αρκετά ανταγωνιστικός σε τέτοια. Άμα δω κάποιον, ναι. Άμα δω κάποιον ο οποίος παλεύει πάρα πολύ, δεν έχει να κάνει. Για άλλη μια φορά δεν έχει να κάνει. Οπότε, τι ροσκόπο έχεις? Δεν ξέρω. Αν είναι δυνατόν, πάρ' τηλέφωνο τη μαμά σου. Γρήγορα, τώρα σου γυρίζει. Ωραία, για πες. Ναι, οπότε άμα κάνεις ένα ομαδικό άθλημα, πρώτα απ' όλα έχεις αυτό που λέει η Γεωργία, ισχύει, ότι έχεις και τους άλλους και προσπαθείς και εσύ να ακολουθήσεις όλο το team. Παρ' όλα αυτά μπορείς να κάνεις και εντελώς μόνος σου στο ομαδικό μάθημα, στο δικό σου επίπεδο και αν ο γυμναστής είναι καλός και εξαιρετικά, θα σου δίνει και παραλλαγές. Ζεν τύπη. Ναι. Η ζαμανφού, δεν με νοιάζει. Ναι, ρε παιδί μου, μπαίνεις. Αυτό κάνεις το ρυθμό σου και να σου πω και κάτι. Αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία. Καλά, έτσι δηλαδή, ήμουνα σε μάθημα γιόγκα που δεν μπορούσα να κάνω. Που δεν μπορούσε και βαριώσουν πιθανόν. Εντάξει, είναι και μερικοί που πραγματικά είναι και κάνουν άλλα πράγματα. Δεν σου λέω να κάνεις άλλα πράγματα από όλο το team, αλλά να ακολουθείς το πρόγραμμα απλά στο δικό σου τέμπο. Είναι η Γεωργία και σκοτώνεται και κάνει jump squat και πηδάει πάνω κάτω και κάνει με full ταχύτητα. Πω, ήμουν αυτό το νουμπάκι. Ας το πιστέψουμε. Ήμουνα. Mm-hmm. Μπορεί εσύ να σε πείσουν να κάνεις πιο αργά τα καθίσματα, πιο χαλαρά, σε πιο αργό τέμπο, μεγαλύτερα διαλύματα στο πάσο σου. Ουσιαστικά όμως έχεις ένα γυμναστή που σου βγάζει όλο το πρόγραμμα και ακολουθείς εσύ όλο το μοτίβο στην ένταση που θέλεις. Mm-hmm. Ενώ εσύ θα σκοτωνώσουν πιο δυνατά από το γυμναστή, μάλλον. Καλά. Εντάξει, ας τα πιστέψουμε. Εγώ προνόμουν. Να πάρουν θέση οι γνωστοί και οι φίλοι. Να έρθουν εδώ να πάρουν. Να στέλνουν. Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Μας κάλυψες. Mm-hmm. Πάμε σε Enrique Iglesias. Να σου πω. Εσένα πίσω από την κάμερα να το τραγουδήσω. Μια σκηνή Ισπανικό. Όχι, Παναγία μου. Όχι, παιδιά, εντάξει, φύγαμε για Enrique Iglesias. Μην το ξεφτυλίσουμε τώρα. Έλα, πάμε. Break. Break.
Εδώ είμαστε λοιπόν στο τέταρτο και τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας, Fit Me by Fila. Στην παρέα μας φυσικά έχουμε και τη Fila, το cult brand από το 1911, το brand που δεν επιλέγουν μόνο καταξιωμένοι αθλητές, αλλά και fashion opinion leaders. Και μην ξεχνάτε ότι και εμείς εννοείται είμαστε ντυμένοι από πάνω μέχρι κάτω με Fila και νιώθουμε iconic everywhere. Και πάμε κατευθείαν στο celebrity. Για πες μου σήμερα. Σήμερα έχουμε ένα κορίτσι, κορίτσα, έχει κάνει λίγο χαμό. Mm-hmm. Ξεκινάμε λοιπόν την πρώτη μας εκπομπή αυτής της χρονιάς με Ελευθερία Ελευθερίου. Παρακαλώ να δούμε φωτο... Εντάξει. Τι φωτογραφία διάλεξες, ρε κούκλα μου. Πολύ καλή επιλογή, μπράβο. Καλά. Εντάξει. Τουλάχιστον δεν τα παθαίνεις μόνο με τους άντρες, εντάξει, όχι ξεκάθαρα. Πίσω από την κάμερα. Χτυπιέται άλλο πίσω. Λοιπόν, φανταστική καλονή, υπέροχο κορμί, Χριστέ μου και τι πόζα. Ναι, έτσι όπως έχει τεντώσει το πόδι της και φαίνεται ο τετρακέφαλος και ο δικέφαλος και η γάμπα και το κυριακός. Πάνω, όλα, κάτω, δεξής, αριστερός, Παναγία μου. Ελευθερία Ελευθερίου. Ωραία. Για δώσε. Αφού λοιπόν την αποθέωσα. Ηρέμησε λίγο, μπράβο. Ηρεμό. Ήταν και στο Survivor. Mm-hmm. Φυσικά. Ναι. Για πες μας τι κάνει. Κρυφός άσος στο μανίκι της. Η καθημερινή εξάσκηση με δυναμική αεροβική προπόνηση και kickboxing. Α, οκ. Η μεγάλη της αγάπη, mm-hmm. το πιλάτες που αυξάνει την ευεργησία, βελτιώνει τη σωστή στάση του σώματος, ανακουφίζει τους πόνους στη μέση, βοηθά στην απομάκρυνση του στρες και προσφέρει ευεξία. Μπράβο, πολύ ωραία τέλες. Ωραία τα βάε. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε όντως, πιλάτες και kickboxing και γενικά κάρδιο, οπότε καίει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ στεγνή και βλέπεις ότι έχει αρκετά καλή γραμμοσώμα. Οπότε δεν είναι κάτι πιο φουσκωμένο που θα μπορούσε να είναι από κάποιο άλλο. Κάποια άλλη προπόνηση. Για πες άλλα. Ναι, φίλε μου, αλλά είναι πάντα και πώς έχεις μεγαλώσει. Δηλαδή η ίδια. Καλά, πηγαίνει γυμναστήριο πιο συχνά μπορεί. Αλλά mm-hmm. μικρότερη έχει ασχοληθεί με το στίβο και το άλμα μήκος. Όχι, οπότε βλέπεις ότι μπορεί και από εκεί να έχει μα τόσο δυνατά πόδια, ρε παιδί μου. Οπότε, ό,τι κάνεις, αρχίζει το σώμα και μαζεύει και ουσιαστικά θυμάται. Δηλαδή, μπορεί παλιά να κάνεις κάποια αθλήματα, το σώμα σου μπορεί να μπει πολύ πιο εύκολα σε κάποια άλλη άσκηση, π.χ. πιλάτες, kickboxing, να μάθει πολύ πιο γρήγορα γιατί να έχει πολύ καλύτερες προσαρμογές. Να σου πω, εγώ κάποτε είχα κοιλιακούς. Έλα, ακόμα έχεις. Θυμάται! Ακόμα έχεις. Λοιπόν, σταθερή στα 53 κιλά. Η νεαρή τραγουδίστρια συνδυάζεται σκληρή γυμναστική με τη σωστή διατροφή. Δεν στερείται τίποτα στο φαγητό της. Απλά φροντίζει να τρέφεται υγιεινά. Ναι. Γιατί γελάς. Όχι, πες. Να τρέφεται υγιεινά και να τρώει σε πιατάκι του γλυκού. Ωραία. Που σημαίνει πως είναι φαν των μικρών μερίδων και το έχουμε πει αυτό ότι καλό είναι να το κάνουμε όλοι. Γελάω γιατί βλέπεις ότι οι περισσότεροι δεν στερούνται τίποτα, απλά τρώνε π.χ. μικρά και συχνά γεύματα. Είναι ναι, κάτι το οποίο βολεύει. Όχι, ξέρεις ότι είναι αστείο γιατί βλέπεις ότι δεν θέλει κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Απλά σου λέει, τρώω πολύ σωστά μερικές μέρες και μετά δεν στερούμε να φάω κάποιο γλυκό. Γιατί ο περισσότερος κόσμος τι κάνει, τρώει το γλυκό και αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα που έφαγε κάτι. Οπότε δεν είναι κακό να φας κάτι το οποίο. Είναι πολύ ψηλά σε θερμίδες, είναι γλυκό ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Αρκεί να έχεις μια καλή και ισορροπημένη διατροφή, να κάνεις την άσκησή σου οτιδήποτε. Ωραία. Συνεχίζω. Απολαμβάνει τον καφέ της light με άπαχο γάλα και χωρίς ζάχαρη. Προτιμά σαλάτες που συνδυάζει με πρωτεΐνη και κάθε φορά που πιάνει τον στόχο της σε επίπεδο πόντων και κιλών, ανταμείβει τον εαυτό της με κάποιο γλυκό. Η αγαπημένη της είναι η μπουγάτσα Θεσσαλονίκη. Τέλειο γλυκό πρώτα απ' όλα, εντάξει. Ή μία μέρα αποχής από την προσεγμένη διατροφή ολόκληρη μέρα, cheat day. Οκ, εντάξει. Αυτό ακριβώς. Άμα βολεύεις το πρόγραμμά σου, βάζεις μία ολόκληρη μέρα. Αρκεί να μην ξεφύγεις μετά και όπως έχουμε πει, ξεφύγεις σαν να είναι Χριστούγεννα πάλι και τρως δύο εβδομάδες σερί. Οπότε ναι. Τα Χριστούγεννα έτρωγες δύο εβδομάδες σερί. Ναι, ξεκάθαρα. Έτρωγες δύο εβδομάδες σερί. Ξεκάθαρα. Τι λες, καλέ. Χωρίς πρόβλημα, ναι, πραγματικά. Να σου πω, τέντωσε λίγο πόδι να δούμε και εσένα για το 2022. Καλά, ξεκινάμε. Πού πάει αυτό το βουνό, ρε, εδώ μέσα. Κάτσε, είναι και το σορτσάκι, λίγο περίμενε. Πού πάει αυτό το βουνό, λοιπόν, συνεχίζουμε. Αποφεύγει τις θερητικές δίαιτες που έκανε παλαιότερα, που είχαν επιπτώσει στον οργανισμό της και προτιμά να είναι υγιής και ας έχει και 5 κιλά παραπάνω. Μπράβο, πάρα πολύ σωστή λογική. Μπράβο, πάρα πολύ σωστή λογική. Σε μένα τα λες στην ελευθερία. Εξαιρετική, μπράβο, πραγματικά. Γιατί όντως, γιατί να κάνεις μια διατροφή η οποία μπορεί εν τέλει να είσαι και πάρα πολύ κουρασμένος μέσα στη μέρα ή να έχεις και ελλείψεις σε διάφορα αθλητικά συστατικά ή στοιχεία στο σώμα σου, οπότε να μην είναι καλή η υγεία σου, αλλά να δείχνεις να είσαι 45 κιλά και να είσαι πάρα πολύ αδύνατος. Οπότε μια χαρά. Και στα κιλά της βλέπεις ότι δεν είναι ότι είναι πολύ χαμηλά. Πολύ χαμηλά σε τι? Σε κιλά. Δεν τη βλέπεις ότι είναι σαν αποστεωμένη, αλλά και πάλι το σώμα της δείχνει εξαιρετικό. Σαν αποστεωμένη. Ναι. Τι ωραία λέξη, ρε. Είδες, έχω έρθει με ένα καινούριο λεξιλόγιο. Τώρα με ψάρωσες. Αποστεωμένη. Το βάζω τικ, το έβαλα στο λεξιλόγιο. Και κλείνουμε με αυτό. Δεν θα κλείσουμε με αυτό, έχω να σου πω κι άλλα. Για πες. Γιατί είναι και το ύψος που παίζει ρόλο στα κιλά. Mm-hmm. Πώς. Τι τους έχει. Δεν είναι και το πρώτο μπούι η ελευθερία. Εντάξει, οκ, και πάλι. Λέει τα 53 κιλά, εντάξει. Okay, εκεί ναι. Πρέπει να είναι. Εκεί πρέπει να είναι, αλλά δείχνει και πολύ καλό. Αυτό λέω. Δεν δείχνει σαν να είναι πάρα πολύ αδύνατη. Εσένα από ό,τι θυμάμαι, σ' αρέσουν αυτές με τις καμπύλες. Ναι, με.
Και λίγο γραμμωμένες, αλλά όχι τέρμα ripped. Μπράβο. Threaded. Μπράβο. Πολύ καλά θυμάσαι. Ωραία, παιδιά, αυτά. Super. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, μία η ώρα εδώ στο MAD TV. Θα έχουμε πάρα πολλούς celebrities. Καλά, πάρα πολλούς. Έναν για κάθε ημέρα. Θα πούμε. Όπως πάντα, συνηθισμένοι είσαστε. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο εδώ, MAD TV. Γεωργία Κουτσοκώστα, Δημήτρης Ρέσος, την παρέα σου καθημερινά για να σε βάλουν σε φόρμα. Μη σκάτε που φάγατε παραπάνω τα Χριστούγεννα. Χαλάλι σας. Χαλάλι, λίγο και την υγειά μας, ρε παιδί μου, και τη διάθεσή μας. Και θα επανέλθουμε όλοι. Τώρα θα τα μαζέψουμε τα κιλάκια. Γεια σας. Φιλιά πολλά.